Χωρίς φρένο συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στην νεκριζώνη με τα κατοχικά στρατεύματα να κλιμακώνουν την ένταση. Μετά την ανίγερση νεοφυλακίου στα όρια της νεκριζώνης στην κοινότητα της Δένιας, νωρίς το πρωί 30 συνολικά οπλισμένοι Τούρκοι στρατιώτες και με την προκλητική ανοχή των Ηνωμένων Εθνών, παρατάχθηκαν απέναντι από Ελληνοκύπριο Γεωργό με σκοπό να τον εκφοβήσουν και να τον εκδιώξουν από το χωράφι του. Ενώ τα χωράφια του τα καλλιεργούσαν τα ο Γεωργός, τα Ηνωμένα Έθνη μπήκαν στη μέση και του λέει δεν θα ξανακαλλιεργήσεις εδώ. Έτσι η απάντηση του ήταν μα καλά αφού τα καλλιεργώ τόσα χρόνια τώρα γιατί να μην τα καλλιεργώ. Τώρα άλλαξε τη γραμμή του λέει δεν είναι εδώ να πάει πιο πίσω. Μάλιστα το απόγευμα σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό με στόχο των Τούρκων πάλι τον ίδιο Γεωργό, ο οποίος επιχείρησε να καλλιεργήσει σε διαφορετικό σημείο. Μαζευτήκαν πάλι οι Τούρκοι στρατιώτες και αστυνομικοί του ψευδοκράτους και πήγαν πολύ κοντά πλησίον του και του είπαν ότι πρέπει να φύγει από εκεί γιατί τα Ηνωμένα Έθνη τους υπερήξαν ότι η γραμμή που είναι πιο πέρα προς τη δική μας πλευρά. Για τα δύο νέα περιστατικά ενημερώθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος μιλώντας σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, αναφέρθηκε στη στάση των ίσων αποστάσεων που τηρεί η διεθνής κοινότητα σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις. Η Τουρκία βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Άλλαξε πολιτική και επιχειρεί να βελτιώσει τις σχέσεις της με πολλές χώρες εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Τουρκία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατόρθωσε να αναβαθμίσει το ρόλο της. Έχει την αποδοχή της Ρωσίας και της Ουκρανίας, κυρίως λόγω συμφωνιών για τα σιτηρά και την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδρούν λόγω του ρόλου τον οποίο διαδραματίζει. Ενώ δεν έκρυψε το γεγονός πως η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν επανέφερε την θέση ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δοθεί η Τουρκία στις αγκάλες της Ρωσίας. Οι τουρκικές προκλήσεις μεταφέρθηκαν και σε διπλωματικό επίπεδο με τον Τούρκο βουλευτή Αχμέτ Γιλτίς του κόμματος του Ταγί Περτογάν να αντιδράσει παρέμβαση της Πρόεδρου της Βουλής Ανίτας Δημητρίου στο περιθώριο της πρώτης κοινοβουλευτικής συνόδου κορυφής της Διεθνούς Πλατφόρμας για την Κρυμαία στο Ζάκρεπ. Ο Τούρκος βουλευτής ενοχλήθηκε από τον παραλληλισμό που έκανε η Ανίτα Δημητρίου ανάμεσα στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ζητώντας το λόγο, αρνήθηκε ότι στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στρατιωτική εισβολή, με την πρόεδρο της Βουλής να απαντά καθηκόντος. We need to understand that the international law, we cannot read it as we want and every time, or any time we have any interest. So what I'm saying is that if we really believe in international law, and this is not the place to solve any dispute between us, we need to obey it every time. No third country has the right to intervene, make an invasion, has more than 50,000 Turkish troops everywhere, so I will respect the place and I will stay until here. Με την πρόεδρο της Βουλής να δηλώνει πως η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό προς επίλυση του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.